Αυτή είναι η εικόνα που επικρατούσε σήμερα από νωρίς το πρωί στην περιοχή της Πλάς, στην Πάτρα. Ο δρόμος ήταν ανοιχτός, αλλά μετά τις 2 το μεσημέρι έκλεισε. Δεν υπήρχε ούτε ένας, ούτε πεζός, ούτε αυτοκίνητο. Ίδια κατάσταση και στο Νότιο Πάρκο, όπου εκεί μπήκαν και κλειδώματα περιμετρικά του πάρκου. Εμένα μου φαίνεται ότι η απόφαση αυτή καλώς έγινε και πάρθηκε, γιατί το είχαμε παρατραβήξει όλοι. Όλοι κοιτάμε πώς θα παραπλανήσουμε τις αρχές, ώστε να βγούμε από το σπίτι μας, όχι για τα απαραίτητα αγαθά, για να ψωνίσουμε ή για τις ανάγκες του κατοικιδίου, απλά για τη δικιά μας την ικανοποίηση και για τη διασκέδαση. Μαζευόταν κόσμος. Μαζευόταν κόσμος και μάλιστα πολλοί κόσμος. Την απόφαση την πήραμε μετά από την καθοδήγηση της επιστήμης, μετά από τις δηλώσεις του κυρίου Γόγου, που είπε ξεκάθαρα ότι ο συνωστισμός που παρατηρείται στο Νότιο Πάρκο είναι επικίνδυνος για τη μετάδοση και τον επιπολασμό του ιού. Συνεπώς είχαμε την ελάχιστη υποχρέωση να πάρουμε αυτή την απόφαση. Την ευθύνη μας την παίρνουμε λοιπόν και την έχουμε αυτή την υποχρέωση ακόμα και αν θέλετε και σε όλους αυτούς που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή των νοσηλευτικών μας ιδρυμάτων. Συνεπώς, για μία ακόμη φορά τονίζουμε, μένουμε σπίτι. Ο Απρίλιος είναι κρίσιμος μήνας, τα έχουμε πάει πολύ καλά, η καμπύλη οριζοντιώνεται για την ώρα, πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Η απόφαση της κυβέρνησης σαφής. Κλείνουν και τα δύο, για τουλάχιστον 15 ημέρες. Ο συνωστισμός που παρατηρήθηκε πριν από μερικές ημέρες συνετέλεσε ώστε να ληφθεί απόφαση και να κλείσουν και τα δύο σημεία. Πλέον οι πατρινοί πρέπει να αθλούνται κοντά στο σπίτι τους ή σε άλλους χώρους. Ούτε στο Νότιο Πάρκο, ούτε στην Πλάζ. Επιτέλους. Δεν έχουν μυαλό καθόλου ο κόσμος. Έπρεπε να κλείσει. Έπρεπε οπωσδήποτε να κλείσει. Και οπουδήποτε αλλού γίνεται συνωστισμός είναι εγκληματικό, ρε παιδιά. Είναι εγκληματικό, δεν βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα.